Καλησπέρα σε όλου. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε εκ μέρου όλων των εργαζομένων των περιφερειών για αυτή την πρόσκληση. Και οφείλουμε να σημειώσουμε ότι μα εκπλήξατε με αυτή σα την πρόσκληση, που ήρθε δύο χρόνια μετά την εκλογή σα, μέσα σε χρόνια όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και αρνητικών, θα λέγαμε, παρεμβάσεων πολλών περιφερειακών αρχών στο συνδικαλιστικό μα και γενικότερα, και αρνητικών εξελίξεων που θέλουμε να το σημειώσουμε ιδιαίτερα με την ομοθέτηση του αντεργατικού εκτρώματο του νόμου Χατζητάκη που χτυπά τη συλλογική δράση και προσπαθεί να βάλει τα συνδικάτα στα μέτρα του. Η συνέχιση τη τραγική υποστελέχωση, παρά το γεγονό ότι οι αρκετέ υπηρεσίε μα από του ελεγκτικού μηχανισμού που έχουμε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και όλο τον καιρό τη πανδημία, συνεχίζεται ακάθεκτη. Οι ελάχιστε προσλήψει που συνεχώ εξαγγέλλονται ότι έρχονται, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορούν ούτε λίγο να αμβλύνουν το πρόβλημα. Οι λύσει πάρα πολλέ φορέ που προτάσετε και εφαρμόζετε ω κυβέρνηση και περιφερειακέ αρχέ, όχι μόνο για εμά του εργαζόμενου, δεν τι θεωρούμε λύσει, αλλά πολλέ φορέ δημιουργούν και πρόσθετα ζητήματα για όλου μα. Βεβαίω, για εσά, παραδείγματο χάρη, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και τα συνακολουθά του, το πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, τα μητρώα ιδιωτών, μελετητών, επιβλεπόντων και άλλα, είναι εργαλεία γρήγορη χρηματοδότηση των, για μας λέμε, των επιχειρηματικών ομήλων, απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψη, Λέμε ότι είναι προώθησης, εργαλείο πρόθεση προσαρμογή του αστικού κράτου και των υπηρεσιών του στο ρόλο που θέλετε να επιτελέσουν σήμερα ω μεσάζοντα, λέμε εμεί, μοιράσματο των δισεκατομμυρίων για τη στήριξη τη κερδοφορία και τη ανταγωνιστικότητα. Για του εργαζόμενου όμω, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και τα συνακόλουθά του είναι εργαλεία μεταφορά μονοδιοτήτων σε ιδιωτικού φορεί και μεγαλύτερη υποβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών των περιφερειών, εργαλεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, Εργαλεία του Γιάννη κερναη Γιάννη Κερνέ, Γιάννης Κερνέ, Γιάννη Σπίνη, με τι ανεξέλεγκτε διαδικασίε. Προώθηση πολιτική που για άλλη μια φορά λέει στο λαό: Περιμένετε να μεγαλώσει η πίτα, για να δείτε κάποια αύξηση ψύχουλο στο μισθό, στο μεροκάματο τη σύνταξη. Που λέει: Περιμένετε, μήπω δείτε κανένα επικουρικό γιατρό στο δημόσιο σύστημα υγεία ή κανένα λεωφορείο στι δημόσιε συγκοινωνίε. Αντί να καλυφθούν οι υπηρεσίε με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, προσλαμβάνετε συμβασιούχου και μάλιστα ω επιτοπλίστων να απολύσετε υπουργών και περιφερειαρχών, θα λέγαμε. Του οποίου θέλετε οι να χρησιμοποιείτε ω μηχανισμό στήριξή σα και γι' αυτό δεν του εξασφαλίζετε ούτε τη μετατροπή των συμβάσεων του σε του χρόνου, αλλά ούτε καν την αναγκαία μορυδότηση προπορησία του για να μετάσχουν με αυξημένε πιθανότητε στι όποιε προσλήψει μόνιμου προσωπικού ακολουθεί στου φορεί μα, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία του και να μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά οι υπηρεσίε όλων. Καταλαβαίνουμε ότι η κριτική που συχνά σα ασκούμε είναι για σας δύσκολη. Όμω από αυτό, μέχρι το να παρεμβαίνετε στα σωματεία μα, να στείνετε και να μανατζάρετε ψηφοδέλτια. Και επ ευκαιρία, κύριε Πατούλη, το ψηφοδέλτιο που στήσατε έχασε χθε. Να στηρίζετε τις προτάσεις παραμάγαζων και όχι τα αιτήματα της προτάσεις και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων απέχει παρασάγκα, ακόμα και από αυτό που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που και εσείς υιοθετείτε και είναι νομοθετημένο. Αναφερόμαστε σε πληθώρα ζητημάτων και ενεργειών σας και βέβαια στην απόφαση παράδειγματος χάρη στην Αττική για ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ερετούς για τα υπηρεσιακά συμβούλια την οποία θεωρούμε ότι με τη σιωπή σα όλοι συγκοντάρατε αυτή την απόφαση, παρά την ομόφωνη απόφαση όλων των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων, όλων των επιπέδων, συλλόγων, ομοσπονδία και ΔΔΔ. Αναρωτιόμαστε πολλέ φορέ αν πράγματι σα ενδιαφέρει να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν οι υπηρεσίε μα, ώστε να μπορούν να επιτελούν αρμοδιότητε που έχουν. Αν σα ενδιαφέρει πρόληψη ή σα εξυπηρετεί καταστολή και υποτυπώδη αποκατάσταση που γίνεται εκ των υστέρων. Και έχουμε κλείσει τα παραδείγματα για να το πούμε αυτό. Με πιο χαρακτηριστικό ότι αφορά την πολιτική προστασία και τι υπηρεσίε που σχετίζονται με αυτή. Ποιο λογικό άνθρωπο θα απαντούσε ότι είναι ορθή πολιτική επιλογή το να δίνεται εκατομμύρια σε εργολαβίε για μίσθωση, θα λέγαμε, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέω τύπου, υδροφόρων και άλλων, αντί να εξοπλίζεται υπηρεσίε με όλο το απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και να τι τελεχώνεται με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε να προσφέρουν όλο τον καιρό και μάλιστα σε όλου του τομεί δράση προληπτικά. Γιατί πρέπει δηλαδή σε κάθε κακοκαιρία, σε κάθε καύσωνα, σε κάθε φωτιά, σε κάθε σεισμό, σε κάθε καταστροφή, κάποιοι να τρίβουν τα χέρια του. Ποιο μπορεί να ισχυριστεί ότι η ορθή πρακτική διαχείριση των εργαζομένων, των ανέργων, του εργατικού δυναμικού τη χώρα, είναι όταν να επιλέγονται εργολαβίε και ιδιωτικοποιήσει με εργαζόμενου κακοπληρωμένου, που τη μια έχουν μεροκάματα και την άλλη δεν έχουν, όταν επιλέγεται να προωθείται ακριβοποιημένε εργολαβίε και αναθέσει, πολύ συχνά. Σίγουρα νομίζουμε κανεί εργαζόμενο, τουλάχιστον από του εργαζόμενου εκπροσωπώντα και μιλώντα, όσο και αν η λογική ωφέλου, βάζει τη σφραγίδα στι δαπάνε και την επιλεξιμότητα των χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ και όσο βέβαια πάρα πολύ πίνεται νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική τη. Θέλουμε να σταθούμε σε ορισμένα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν του εργαζόμενου ιδιαίτερα. Αναφερθούμε αρχικά στην νομοθετική ρύθμιση για τη νομική υποστήριξη και των ερετών και των εργαζομένων, τη ρύθμιση του 4674, όπω έχει τροποποιηθεί τέλο πάντων και ισχύει, η οποία το ξαναλέμε και από αυτό το βήμα ότι χειροτέρεψε το ζήτημα τη νομική κάλυψη, τουλάχιστον για του εργαζόμενου των. Και μπορεί βεβαίω οι αιρετοί να μην έχετε τόση μεγάλη ανάγκη. Ομο... μπορεί επίση το υπόλοιπο δημόσιο να μην έχει πάρα πολύ ανάγκη γιατί δεν έχει πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Λέμε μπορεί. Όμω στου εργαζόμενου των περιφερειών το ζήτημα είναι δύσκολο, απαιτητικό και άκρο αναγκαίο να επιληθεί τώρα, δεδομένου ότι έχουμε πληθώρα ελεγκτικών μηχανισμών και πληθώρα τέτοιων περιπτώσεων και δεν μπορεί να, είμαστε, να είναι κανένα ικανοποιημένο με την καταβολή των εξόδων για την νομική υποστήριξη εκ των υστέρων, αφού εξαναγκάζει όλου του εργαζόμενου να βάζουν βαθιά στο χέρι στην τσέπη για να τα πάρουν όταν τελεσυδικήσει όποια απόφαση. Θεωρούμε πω όλου σα είναι, ε, είναι γνωστή η απόφαση που πάρθηκε πριν 1,5 χρόνο από την Ομοσπονδία και από το Σύλλογο τη Αττικής για προκήρυξη αποχή των εποπτών δημόσια υγεία από την εξωτερική εργασία, διεκδικώντα τη χορήγηση μηνιαίου ποσού ω πάγια οδηπορικά, τη χορήγηση ανθιγινού επιδόματο, τη χορήγηση ελεκτικού επιδόματο, προσλήψη και απόσυρση του προτινόμενου τότε που είχε βγει στη δημοσιότητα σχεδίου νόμου για δημιουργία γενική διεύθυνση επιθεώρηση σε κάθε περιφέρεια. Ενάμιση χρόνο μετά, τι έχουμε εκτό από την προσφυγή στη δικαιοσύνη για να βγει παράνομη αυτή η αποχή του, ε, με το πρόσχημα τη πανδημία. Τι έχουμε, τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Κανένα ζήτημα δεν λύθηκε. Κανένα αίτημα δεν ικανοποιήθηκε και βέβαια αυτά τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο του επόπτε όπω αναφέραμε αρχικά, ούτε την Αττική βεβαίω. Αφορούν όλου του κλάδου και τι ειδικότητε που σχετίζονται με τέτοιε εργασίε, αφορούν όλε τι περιφέρειε. Τα αιτήματα αυτά καθρεφτίζουν και έχουν αντιστοίχηση σε πάρα πολλού κλάδου και ειδικότητε που μετέχουν σε ελεγκτικού μηχανισμού. Των περιφερειών, των ΔΑΟΚ, τη Υγεία Μέρμα Ανάπτυξη, αιτήματα των κλάδων και ειδικότητων των οικονομικών υπηρεσιών, των τεχνικών, των μεταφορών, των υποστηρικτικών δομών γενικότερα. Κανείς, μα κανείς, το λέμε δυστυχώς, δεν ενδιαφέρθηκε για το πώς δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι αφού δεν τους εξασφαλίζονται τα απαραίτητα. Κανείς δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για τα μάτια του κόσμου ότι δεν μπορεί να πληρώνουν από την τσέπη τους εργαζόμενοι που μετακινούνται για την, να εκτελέσουν υπηρεσία τους. Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας που ήταν και παραμένουν στην πρώτη γραμμή και απαιτούμε πολλά από όλου. Κανείς δεν απέτησε και επιτέλους να λήξει το θέμα με το ανθιγινό επίδομα για όλε τι ειδικότητε και του εργαζόμενου που αντιμετωπίζουν αθηγηνότητα στη δουλειά του. Και βεβαίω κανεί δεν ε, απέτησε, δεν προώθησε την ικανοποίηση του αιτήματο για τη χορήγηση ελεγκτικού επιδόματο σε ελεγκτικού μηχανισμού και τι υποστηρικτικέ ε, υπηρεσίε των περιφερειών. Και επειδή πολύ μπορεί να βγείτε και να το πείτε το γνωστό ότι δεν φταίμε εμεί, αλλά φταίει η κυβέρνηση και αυτή πρέπει να δώσει λύση. Και αυτό το μπαλάκι, κυρίω στον χώρο των αυτοδιοικητικών, είναι πολύ γνωστό, έτσι το λέμε εμεί, ότι οι αυτοδιοικητικοί είμαστε, δεν έχουμε καμιά σχέση με κυβέρνηση και κόμματα. Θα πούμε και ορισμένα άλλα. Είναι ή δεν είναι ευθύνη κάθε περιφερειακή αρχή η επιλογή για τι θέσει ευθύνη σε όλα τα επίπεδα να γίνει επιτέλου η απέτηση και η κατάθεση σχετικού αιτήματο στο ΙΠΕΣ για του γενικού και η εκκίνηση τη αντίστοιχη διαδικασία στι περιφέρειε για τι υπόλοιπε θέσει με δικιά σας ευθύνη των περιφερειακών. Δεν προωθούνται οι αναθέσεις των δικών σας παιδιών που λέμε όλοι οι σύλλογοι. Δυστυχώς ναι. Και με αυτές τις αναθέσεις ξέρετε πολύ καλά ότι άλλο τη βραβεύετε, άλλο τη τιμωρείτε και όλα τα σχετικά. Εμεί λέμε ότι ακόμα αυτή η επιλογή που γίνεται με σημαδεμένα χαρτιά και το έχουμε πει και το έχουμε γράψει επανειλημμένα, ούτε αυτήν δεν προωθείτε τη διαδικασία επιλογή δυστυχώ μέχρι τώρα. Λέμε, είναι ή δεν είναι ευθύνη κάθε περιφερειακή αρχή αρχής, η χορήγηση των αναγκαίων μέσων ατομική και συλλογική βέβαια, αλλά και ατομική προστασία, καθώ και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών όπω αυτέ προβλέπονται. Είναι ή δεν είναι ευθύνη δικιά σα η αποτίμηση σε χρήμα για τα χρόνια 19 και 20 που δεν τα δώσατε τα σχετικά ΜΑΠ. Εμεί λέμε είναι. Δεν έχει όμω επίση τη δικιά τη ευθύνη η κάθε περιφερειακή αρχή, όταν πηγαίνει στα δικαστήρια και καταθέτει ενάντια στι δίκε των εργαζομένων στην απέτηση για το 13ο και 14ο μισθό, ή όταν καταθέτεται ενάντια στη μετατροπή των συμβάσεων των ειδών σε ορίστο χρόνου. Δεν έχει τη δικιά της, τη δικιά της ευθύνη η Περιφερειακή Αρχή που αρνείται να εφαρμόσει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία στου εργαζόμενου σε που του αφορά, όπω κάνει ο Περιφερειάρχη Υπήρου. Έχει ή δεν έχει ευθύνη η κάθε περιφερειακή αρχή για τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία που ξεδιπλώνεται πολύ έντονα σε όλες τις περιφέρειες. Ή μήπω δεν έχει ευθύνη η κάθε περιφερειακή αρχή που αξιοποίησε την πανδημία για να προωθήσει την κυβερνητική πολιτική εργαλειοποίησή τη, προώθηση εμπαρευματοποίηση των ΣΔΙΤ στο δημόσιο σύστημα υγεία και θα λέγαμε προώθηση εκατομμυρίων με κάθε τρόπο και μέσω αναθέσεων σε κάθε επιχειρηματία που χώθηκε όπως θα πούμε, για να κάνει περιουσία στις πλάτες μας, γιατί εμείς ως Ομοσπονδία δεν θα μπορούσαμε ποτέ ως εργαζόμενοι να είμαστε χειροκροτητέ πολιτικών επιλογών που χτυπάνε εργατικά λαϊκά δικαιώματα, τα λαϊκά εισοδήματα, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συμφωνήσουμε με ε, ότι οι περιφέρειες και οι ΟΤΑ θα πρέπει, πρέπει ή γίνεται να συμβολήμα η μάλα μεταφορά των βαρών τη κρίση, χθε, τη ύφεση τη ανάπτυξη, τη πλάτη των μόνιμων υποζυγίων εργαζομένων, επαγγελματιών αγροτών. Γιατί ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων από αυτά των επιχειρηματικών ομήλων, του κράτου και των θεσμικών οργάνων. Και αυτά τα συμφέροντα των εργαζομένων θα εξακολουθήσουμε να προβάλλουμε σε αυτό το δρόμο. Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε τι δυνάμει μα, να απαιτούμε και να αγωνιζόμαστε για την ικανοποίησή του, ανεξάρτητα από το ποιο κυβερνά και ποιο διοικεί. Και από αυτή τη σκοπιά και θα συνεχίσουμε να σα κάνουμε τη λυτική μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.